Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το νομοσχέδιο αυτό μας δίνει μια καλή ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τον ρόλο, τη λειτουργία, τη σημασία των ιδιωτικών σχολείων. Παγκοσμίως υπάρχουν δύο προσεγγίσεις προς την ιδιωτική εκπαίδευση. Μία προσέγγιση που δεν έχει πολύ μεγάλη σχέση με τα ελληνικά πράγματα, περισσότερο στην Αγγλοσαξονία, ταυτίζει την ιδιωτική εκπαίδευση με το αναφέρετο δικαίωμα του ανθρώπου να αποδρά από το κρατικό σχολείο, από τη δημόσια σφαίρα. Είναι η ελευθεριάζουσα προσέγγιση, το άκρον της οποίας, όπως ξέρετε, σε χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, οδηγεί κάποιες οικογένειες στην κατοίκον εκπαίδευση των παιδιών, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία απολύτως επαφή με τη δημόσια παιδεία, το homeschooling. Υπάρχει μια έμφυτη ελευθεριάζουσα αντίθεση με την κρατική εξουσία σε αυτή την προσέγγιση. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη διάστασή της που έχει να κάνει με τα θρησκευτικά σχολεία που ιδρύουν εκκλησίες, δόγματα και τα εθνοτικά σχολεία. Μην ξεχνάμε τα ελληνικά σχολεία στην Αυστραλία, στην Γερμανία που έχουν άλλους στόχους, αλλά και αυτά εντάσσονται εντός της ιδιωτικής προσέγγισης. Η δεύτερη προσέγγιση είναι η λεγόμενη δεύτερη καλύτερη επιλογή, το second best. Σε μια χώρα που το δημόσιο σχολείο χωλαίνει, υπάρχει και είναι και εύλογη η θέση κάποιων ότι δεν μπορείς, δεν έχεις το δικαίωμα να μην επιτρέπεις σε οικογένειες, σε γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους σε ένα ιδιωτικό σχολείο που θα τους παράσχουν καλύτερες μορφωτικές, εκπαιδευτικές, παιδευτικές υπηρεσίες. Τώρα, επί της ουσίας, για να έρθουμε στην ελληνική πραγματικότητα. Η ιδιωτική εκπαίδευση πηγάζει από ένα συνδυασμό του δικαιώματος, μέσα σε εισαγωγικά, των πλουσίων να προσφέρουν στα παιδιά τους μόρφωση που δεν έχουν όρεξη να πληρώσουν για το παιδί της εργάτριας, για το παιδί του μπακάλι, για το παιδί των μεταναστών, μαζί με μια εύλογη φιλοδοξία μικρομεσαίων, μικροαστών, να ξεχωρίσει έστω και λίγο το παιδί τους, στέλνοντάς το σε ένα δεύτερο, ας το πω έτσι, ιδιωτικό σχολείο, ελπίζοντας ότι τα δίδακτρα, τα οποία με πολύ μεγάλο κόπο βάζουν στην άκρη, θα αποδειχθούν ότι είναι μια καλή επένδυση, γιατί είναι λίγο ακριβότερα από τα έξοδα των φροντιστηρίων που καθιστά στα μάτια τους απαραίτητα η χαμηλή ποιότητα των δημόσιων σχολείων. Έως τώρα, η ελευθεριάζουσα προσέγγιση, η προσέγγιση των ιδιωτικών σχολείων μέσα από την, αν θέλετε, φιλοσοφία του laissez-faire, της ελεύθερης αγοράς. Αυτή η προσέγγιση είχε απορριφθεί και από τη συντηρητική παράταξη για πάρα πολλές δεκαετίες. Και η Νέα Δημοκρατία και προηγουμένως η ΕΡΕ έβλεπαν τα ιδιωτικά σχολιά σαν μέρος ενός δημόσιου συστήματος, τα οποία όμως υπόκεινταν σε ιδιωτική διαχείριση. Η πολιτεία και επί των ημερών προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας δεν εμπιστευόταν τον ιδιοκτήτη για το πρόγραμμα σπουδών, δεν εμπιστευόταν τον ιδιοκτήτη για τη μεταχείριση των καθηγητών σαν να ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι, σαν να ήταν οικοδόμηνος εργολάβου, τραπεζικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι σε ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ, και δεν εμπιστεύονταν τον ιδιοκτήτη βεβαίως για τη βαθμολογία, γιατί προφανώς υπάρχει πάντοτε ένα κίνητρο για πληθωρισμό βαθμών όταν πληρώνει κατευθείαν ο γονιός τον καθηγητή μέσω βεβαίως του ιδιοκτήτη. Θυμάμαι όταν ήμουν σε ιδιωτικό σχολείο ως παιδί, ως απόφυτος, τελειόφυτος στο Μαραίτη, η Επιτροπή Δημοσίου των Καθηγητών ερχόταν και δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, δεν νομίζω να ισχύει, αλλά τότε, εάν ο καθηγητής ο δικός του ιδιωτικού σχολείου σου δίνει 18 και του δημοσίου σου δίνει 10, το 18 γινόταν 12 και έβγαινε ο μέσος όρος του 12 και του 10 το 11. Αυτό το λέω γιατί ήταν επί Υπουργείας Γεωργίου Ράλλη, αν δεν κάνω λάθος, αυτή η εμπειρία. Άρα, η παράταξή σας με αυτό το νομοσχέδιο ξεφεύγεται από την παράδοσή σας. Έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε, αλλά να το σημειώσουμε όμως αυτό και να το αξιολογήσουμε. Το σχολείο, το ιδιωτικό, δεν ήταν σαν μια ιδιωτική επιχείρηση. Στα μάτια ακόμα και της συντηρητικής παράταξης, η ιδιωτική διάσταση των ιδιωτικών σχολείων έπαιρνε τη μορφή καλύτερων κτηρίων, περισσότερων γλωσσών
που μπορούσαν να μάθουν τα παιδιά τα οποία φοιτούσαν στα ιδιωτικά σχολεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, όμιλοι, βιβλιοθήκες, οπτικοακουστικά μέσα, αργότερα υπολογιστές. Αυτή ήταν, αν θέλετε, αυτός ήταν ο ρόλος του ιδιωτικού σχολείου σύμφωνα με τη δική σας παράταξη, με τη δική σας μέθοδο. Είναι σφάλμα να κάνουμε έναν απλό διαχωρισμό μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών. Οι ταξικές διαφορές διχοτομούνται και πολλαπλασιάζονται. Μπορούμε να τις δούμε και μέσα στην ιδιωτική παιδεία. Για να είμαι σαφής, υπάρχουν τουλάχιστον τριών ειδών ιδιωτικά σχολεία. Τα σχολεία της ολιγαρχίας, μπορείτε να τα, όσοι δεν στέλνουν τα παιδιά σας εκεί, εγώ έχω αποφυτίσει από ένα από αυτά, για να είμαι ξεκάθαρος, μπορείτε να δείτε στις 8 η ώρα το πρωί τα τετράτροχα, σχεδόν τεθωραχισμένα οχήματα με σωματοφύλακες που πηγαίνουν τα παιδιά έξω από το κολέγιο, το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό, τις πισίνες μέσα στα σχολεία, το μεγάλο ποσοστό IB, το οποίο τι σημαίνει, το έχω ξανατονίσει αυτό στην αίθουσα, κανένας δεν θέλει να με ακολουθήσει σε αυτή τη συζήτηση. Θεωρώ ότι είναι εθνική σημασία ζήτημα το γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των παιδιών της άρχουσας τάξης φεύγουν από το ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης από τα 15 τους, ακόμα και όταν μένουν στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτά είναι τα σχολεία, τα γνωρίζετε ποια είναι. Υπάρχουν και μεσαίες σχολές, ή σχολεία της μεσαίας τάξης ιδιωτικά, με ρίζες σε κάποιους σημαντικούς ανθρώπους, σε κάποιους σημαντικούς μεταρρυθμιστές εκπαιδευτικούς μιας περασμένης εποχής που σήμερα έχει ξεχαστεί. Και τέλος είναι τα μικρομεσαία ιδιωτικά, επιχειρήσεις χαμηλών εκπαιδευτικών και μορφωτικών προδιαγραφών και βλέψεων. Το νομοσχέδιό σας, κύριε Υπουργέ, δεν αφορά σχεδόν καθόλου τα σχολιά της ολιγαρχίας, όπως τα ονομάζω. Αφορά όμως και πλήττει το μέλλον αυτής της χώρας. Και επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι εννοώ. Ας πάρουμε μερικά από τα άρθρα. Το άρθρο 2. Εισάγει επιπλέον κριτήρια αξιολόγησης στα ιδιωτικά σχολεία. Σε αυτό που πήγα εγώ, πάντα υπήρχαν κριτήρια αξιολόγησης. Ο Αντώνης Μωραΐτης κοσκίνιζε κάθε δάσκαλο, κάθε καθηγητή, με σύστημα αξιολόγησης πολύ προσωπικό, αλλά πάρα πολύ αυστηρό. Δεν νομίζω ότι χρειαζόταν το νομοσχέδιό σας για να εισάγετε κάτι τέτοιο. Στο Κολέγιο Αθηνών σίγουρα υπάρχουν συστήματα αξιολόγησης, τα οποία μπορεί να είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Το άρθρο 3. Περισσότερες ώρες ξένων γλωσσών. Μουσικής, παραστατικών τεχνών, υπολογιστών, επιπλέον μαθήματα στα απογεύματα. Πάντοτε τα σχολεία, τα ιδιωτικά της ολιγαρχίας, προσέφεραν αυτές τις υπηρεσίες στα παιδιά τα οποία φοιτούσαν εκεί. Δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν βλέπω γιατί πρέπει να νομοθετούμε για κάτι το οποίο ισχύει εδώ και δεκαετίες. Ακόμα και η δυνατότητα εσωτερικών μαθητών υπήρχε σε ξενώνες για απόντες γονείς ή για γονείς που, όπως η Βρετανική αριστοκρατία, αντιπαθούν τα παιδιά τους και θέλουν να τα στείλουν εσωτερικούς κάπου. Πάντα υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Πάμε τώρα στην παράγραφο 6 που έχει γίνει πολλή συζήτηση, του άρθρου 3. Συστέγαση με φροντιστήρια και σχολές ξενών γλωσσών, διαβίου εκμάθησης κτλ. Είναι εκτός θέματος για το κολέγιο, για το Ανατόλια, για το Μωραΐτη. Σιγά μην συστεγαστεί ποτέ με φροντιστήριο ξενών γλωσσών το κολέγιο. Συνεπώς, το νομοσχέδιό σας αφορά τα μεσαία και πολύ περισσότερο τα μικρομεσαία χαμηλών προδιαγραφών ιδιωτικά. Τον κλάδο που ενισχύεται περισσότερο όσο αποδυναμώνεται και ευτελίζεται το δημόσιο σχολείο. Ας είμαστε λοιπόν ξεκάθαροι. Τι αφορά, ποιον αφορά, ποιον κλάδο αφορά το ιδιωτικό σχολείο, το νομοσχέδιό σας. Ας δούμε τώρα ποιος θα είναι ο αντίκτυπος των βασικών σας άρθρων σε αυτά τα ιδιωτικά σχολεία. Άρθρο 5. Πολύ συζητημένο, αλλά αξίζει άλλη μια αναφορά. Η παρουσία του ιδιοκτήτη ή και απλού μετόχου ενός σχολείου, εφόσον έχει κάποιο απολυτήριο πτυχίο φιλοσοφικής, είναι εκπαιδευτικός, στη συνέλευση των διδασκόντων. Προφανώς αντίθετα στη θέληση των διδασκόντων. Γιατί αν οι διδάσκοντες ενός ιδιωτικού σχολείου ήθελαν τον ιδιοκτήτη να είναι μαζί και να συζητήσουν, δεν χρειάζεται το δικό σας νομοσχέδιο. Εσείς αυτό που κάνετε είναι επιβάλλετε το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να παραβρίσκεται στις συνελεύσεις των διδασκόντων. Αυτό βέβαια δεν αφορά το κολέγιο, ούτε το Μωραΐτη. Αφορά πάλι τα μικρομάγαζα, τα σχολιά μαγαζιά, το μικρομεσαίο, και μας προκαλεί εμάς ανατριχίλα ότι βάζετε τον ιδιοκτήτη έμπορο να μπορεί να είναι να παραβρίσκεται στις συνελεύσεις των καθηγητών, των διδασκόντων. Θα επανέλθω σε αυτό όμως. Τώρα, όσον αφορά τη συστέγαση των ιδιωτικών σχολείων με κέντρα ξένων γλωσσών, φροντιστήρια
Και πάλι, όπως είπα, δεν αφορά το κολέγιο το Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά προαναγγέλλεται μια επέκταση των φροντιστηρίων, προαναγγέλλεται την υφαρπαγή της ιδιωτικής παιδείας, ενός μεγάλου κομματιού της ιδιωτικής παιδείας, από την ιδιωτική παραπαιδεία. Δηλαδή, θα κάνετε ουσιαστικά το αντίθετο αυτό που κάνει το κολέγιο Μωραΐτης και τα Ανατόλια, τα σχολιά της ολιγαρχίας. Εκείνα εντάσσουν στο εσωτερικό τους ξένες γλώσσες, ουσιαστικά φροντιστήρια. Τώρα, τι λέτε εσείς, ότι θα ενταχθούν σχολιά στα φροντιστήρια. Για σκεφτείτε το αυτό. Αλλά πριν σκεφτείτε αυτό, ας έρθουμε στην πεμπτουσία, στην αιχμή του δόρατος του νομοσχεδίου σας. Είναι βεβαίως τα άρθρα 9 και 10. Ελεύθερες απολύσεις και ουσιαστική υποτίμηση της υπόστασης του διδάσκοντα σε εξαρτημένη εργασία εργαζόμενου, όπως ακριβώς και ενός εργαζόμενου σε σούπερ μάρκετ, σε τράπεζα ή σε οικοδομή. Και πάλι, κυρία Κεραμέως, άμεσος αντίκτυπος στο κολέγιο, στη σχολή Μωραΐτης, στο Ανατόλιο δεν θα υπάρξει. Δεν θα αλλάξει κάτι εκεί μέσα. Όμως, το σαράκι που εισάγεται στα μικρομεσαία χαμηλών προδιαγραφών ιδιωτικά σχολιά, αφού κάνει την καταστροφική του δουλειά εκεί, θα προχωρήσει και στα μεσαία ιδιωτικά σχολεία, πριν επεκταθεί βλάπτοντας τα δημόσια σχολεία. Κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, και το καταλαβαίνω, ότι ένας ιδιοκτήτης σχολείου θα ήθελε να μην έχει κανένα περιορισμό στο πότε θα απολύσει κάποιον και ποιον θα απολύσει. Ο κάθε άνθρωπος θα ήθελε να μην έχει περιορισμούς στην ελευθερία κινήσεών του. Προφανώς και ο εργοδότης, και για τον εργοδότη ισχύει ακριβώς το ίδιο. Έως τώρα όμως, αναρωτηθείτε, γιατί οι υπουργοί παιδείας της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν, γιατί η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια τις προηγούμενες δεκαετίες δεν εμπιστευόταν τον ιδιοκτήτη να διαχειρίζεται τους διδάσκοντες όπως ένας εργολάβος διαχειρίζεται τους οικοδόμους του. Γιατί? Δύο ήταν οι βασικοί λόγοι. Ο πρώτος, γιατί αντίθετα με τον οικοδόμο που δουλεύει με τούβλα, ο δάσκαλος δουλεύει με ψυχές και μυαλά νέων ανθρώπων. Καλύτερα είναι να τους εμπνεύσει, να τους εμψυχώσει, να τους βοηθήσει να οραματιστούν πράγματα μεγαλύτερα και καλύτερα από αυτά που βλέπουν στο σπίτι τους, το ίδιο, στον περίγυρό τους. Αλλά για να μπορεί να το κάνει αυτό ο δάσκαλος, είναι προαπαιτούμενη η αυτονομία του. Να μπαίνει στην τάξη με τον αέρα ενός ανθρώπου που φέρνει κάτι δικό του και όχι ενός φοβισμένου εντολοδόχου κάποιου επιχειρηματία. Όχι ενός ανθρώπου που ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει να απολυθεί αν απορρίψει τη λογική του δικού σας νομοσχεδίου, κυρία Υπουργέ. Τη λογική που θέλει, εν πολλής, τον δάσκαλο, τον καθηγητή, σήκω-σήκω, κάτσε-κάτσε. Για την ψυχή των μαθητών. Το ιδιωτικό σχολείο. Κάποιος είπε προηγουμένως ότι η αριστερά έβλαψε το δημόσιο σχολείο. Να το παραδεχτώ. Όπως γενικά η αριστερά έχουμε βλάψει πολλά από τα αγαθά τα οποία εμείς θεωρούμε σπουδαία. Εσείς πάτε να βλάψετε τώρα ακόμα και τα ιδιωτικά σχολεία. Έτσι για να υπάρξει ένα μπαλατζάρισμα μεταξύ των αστοχιών της αριστεράς, της λεγόμενης αριστεράς και των δικών σας αστοχιών. Για την ψυχή των μαθητών δεν υπάρχει τίποτα πιο καταστροφικό, πιο συντριπτικό από το να εξαρτάται η μόρφωσή τους από ετερόνομο δάσκαλο που λειτουργεί και βιώνει υπό τας εντολάς και τον φόβο του εργοδότη ιδιοκτήτη, του εμπόρου της εκπαίδευσης. Ο δεύτερος λόγος που η πολιτεία δεν εμπιστευόταν μέχρι το νομοσχέδιό σας τον ιδιοκτήτη να απολύει κατά το δοκούν είναι ο εξής. Σκεφτείτε το αυτό, κυρία Υπουργέ. Όταν η απόλυση απαιτεί αιτιολόγηση, όταν η απόλυση είναι μια δικασία δύσκολη, δεν είναι αυτόματη, ο εργοδότης αναγκάζεται, επειδή ξέρει ότι είναι δύσκολη η απόλυση, αναγκάζεται ο εργοδότης να ψηρήσει πολύ κάποιον πριν τον προσλάβει για δάσκαλο στο σχολείο του ή της. Να επιλέξει προσεκτικά. Αν η απόλυση απελευθερωθεί, όπως εσείς επιμένετε, αυτό το κίνητρο εξαφανίζεται. Ελεύθερες απολύσεις ισοδυναμούν
με επιπόλαιες προσλήψεις. Επιπόλαιες προσλήψεις ισοδυναμούν με τη μετατροπή της τάξης σε μια πασαρέλα διερχόμενων διδασκόντων. Είναι η θεμελίωση του εξευτελισμού της διδακτικής διαδικασίας. Γι' αυτό αξίζει να το πω άλλη μια φορά. Αυτός ο εξευτελισμός διδασκόντων, διδακτικής διαδικασίας και της υπόστασης του δάσκαλου δεν αφορά, τουλάχιστον αρχικά, τα σχολιά στα οποία στέλνετε εσείς και εμείς τα παιδιά μας, τα σχολιά της ολιγαρχίας. Αφορά τον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που είναι τρίτο κλασάτος και απευθύνεται σε λαϊκά στρώματα που πασχίζουν, όπως είπε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που μίλησε προηγουμένως, που πασχίζουν να βάλουν 10 δεκάρες στην άκρη να στείλουν το παιδί του σε ιδιωτικό σχολείο. Με το νομοσχέδιό σας ενισχύετε την παρασιτική παραπαιδεία, ώστε να εισβάλλει στο χώρο της παιδείας με δούριο ύπο αυτής της τρίτης κατηγορίας στα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία θα πολλαπλασιαστούν και στον αριθμό. Επιλέξατε κοινικά, κύριε Υπουργέ, να απομακρυνθείτε από την έως τώρα σοφή σπουδή της πολιτείας και προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, να προστατεύει το δάσκαλο του ιδιωτικού σχολείου από την υποβάθμισή του σε ιδιωτικό υπάλληλο. Έτσι, με 3 αμήλικτα κτυπήματα πλήττεται τη μορφωτική διαδικασία. Πρώτον, απελευθερώνοντας τις απολύσεις, καταργείται τον αυτόνομο, τον περήφανο δάσκαλο. Δεύτερον, βάζοντας στο τσεπάκι του εργοδότη ιδιοκτήτη την απόλυση και επιβάλλοντας τον στις συνελεύσεις των διδασκόντων να παρακολουθεί τι λένε οι υπάλληλοι τους οποίους μπορεί να απολύσει ανά πάσα στιγμή, καταργείται τη συλλογικότητα. Καταργείται τον ελεύθερο διάλογο μεταξύ των διδασκόντων. Τρίτον, με την ίδια απόλυση που έχετε βάλει στο τσεπάκι του εργοδότη με αυτό το νομοσχέδιο και την πρόβλεψη του νομοσχεδίου σας για μειωμένες ώρες διδασκαλίας και βεβαίως μειωμένο μισθό, εφόσον το επιλέξει ο δάσκαλος. Ποιος θα το επιλέξει? Ο δάσκαλος, ο οποίος τώρα γνωρίζει με το δικό σας νομοσχέδιο ότι μπορεί να απολυθεί ανά πάσα στιγμή, χωρίς δικαιολογία. Μας λέτε ότι θα αποδεχτεί εθελοντικά τη μείωση των ωρών διδασκαλίας και βεβαίως του μισθού και ότι αυτό είναι ο ορισμός του εθελοντισμού. Είναι μαφιόζικη η μέθοδος. Θα σου κάνω μία πρόταση την οποία εθελοντικά θα την αποδεχτείς γιατί δεν έχεις επιλογή. Αυτό κάνετε με το συνδυασμό της εθελούσιας υποτίθεται μείωσης των ωρών διδασκαλίας με την απελευθέρωση των απολύσεων. Κύριε Υπουργέ, έχοντας καταργήσει τον αυτόνομο περήφανο δάσκαλο, σε μία συνωμοταξία ιδιωτικών σχολιών που εγώ ονομάζω τρίτο κλασάτα, ο μακροπρόθεσμος αντίκτυπος του σαρακιού που εισάγεται θα επεκταθεί και στα υπόλοιπα σχολιά. Σύντομα, τα μεσαία ιδιωτικά σχολεία θα μολυνθούν και αυτά από το σαρακί αυτό, καθώς δεν θα είναι ανταγωνιστικά, όχι όσο αφορά τη μόρφωσή τους, αλλά όσο αφορά το κόστος τους. Και όταν η κοινωνία λίγο-λίγο εθιστεί στο δάσκαλο πιόνι που μπορεί να απολυθεί ανά πάσα στιγμή, θα έρθει η ώρα που το σαράκι θα καταστρέψει ό,τι έχει μείνει από την εμπνευσμένη μόρφωση πεφωτισμένων αυτόνομων δασκάλων στα δημόσια σχολιά. Γιατί, αλήθεια, τι θα σας σταματήσει, κυρία Υπουργέ, στο πλαίσιο των πολύ αγαπημένων σας ΔΙΤ, συμπράξεων δημοσίου ιδιωτικού τομέα, να προχωρήσετε σε ενοικιαζόμενους διδάσκοντες στα δημόσια σχολεία? Γιατί έρχεται σε αντίθεση με τη δική σας νοοτροπία αυτό? Γιατί δεν προτείνετε να μπορεί μια εταιρεία να νοικιάζει, επινοικιάζει καθηγητές που και αυτοί θα υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, όπως και οι καθηγητές από σήμερα, αν ψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο, των ιδιωτικών σχολείων. Να τους επινοικιάζει στα δημόσια σχολεία, έτσι. Και έτσι να έχουμε όλους τους καθηγητές, γιατί μόνο τους ιδιωτικούς και τους δημόσιους, στο Υπουργείο Εργασίας. Ποιος θα σας σταματήσει από αυτό το εξάβλωμα? Μόνο εμείς και μόνο η οργή της κοινωνίας. Η συνείδησή σας το έχει αποδείξει, δεν έχει την ικανότητα αυτή, αυτά τα φρένα. Λειτουργείτε ως εάν απασχίζετε να αναδειχθείτε στην κοινικότερη και χειρότερη ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στη μεταπολιτευτική περίοδο. Και από ό,τι φαίνεται,
Περιμένουμε το επόμενο νομοσχέδιο που θα επινοικιάσετε και τους δημόσιους λειτουργούς. Yes. Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορείτε να εκλογικεύετε αυτό το παράλογο νομοσχέδιο λέγοντας ότι δεν έχει λογική αυτό που μόλις είπα. Τώρα μπορεί να μην γίνεται διάλογος. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να έχω διάλογο μαζί σας. Εφόσον σηκωθείτε, απαντήσετε, εγώ σας υπόσχομαι ότι θα σας απαντήσω. Θέλετε να το κάνουμε έτσι? Κλείνοντας. Από ό,τι φαίνεται, το είδαμε τώρα, ούτε οι συνάδελφοί σας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ούτε πρώην Υπουργοί Παιδείας, εξαιρετικοί συνάδελφοι σε αυτή την αίθουσα, όπως η κυρία Γιαννάκου, που ποτέ δεν θα αγκάλιαζε αυτή τη χυδαία ιδιωτικομανία που βλέπω εδώ, ούτε και αυτοί φαίνεται να μπορούν να σας πείσουν ότι η ζημιά που κάνετε στην παιδεία, ουσιαστικά στο μέλλον αυτού του τόπου, είναι πιο μακροπρόθεσμη από τη ζημιά που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε άλλο υπουργό. Συμπερασματικά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ιδίως τη συμπολίτευση. Υπερψηφίζοντας αυτό το νομοσχέδιο, γίνεστε συμμέτοχοι στην κατασκευή διανόμου του φοβισμένου ετερόνομου δάσκαλου, που εκατασκευής και εξορισμού δεν μπορεί να εμπνεύσει, δεν μπορεί να ανεβάσει, δεν μπορεί να μορφώσει τους νέους και τις νέες αυτής της χώρας. Εγώ θεωρώ ότι δεν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε αυτό, ούτε καν στον εαυτό σας. Έχετε τη δυνατότητα σήμερα να γράψετε κοινοβουλευτική ιστορία, απαιτώντας από την Υπουργό σας να αποσύρει αυτό το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ πολύ.